Χάρη. Είναι το δεύτερο κύπελλο πρωταθλητριών που καταφτάσαμε τον Ολυμπιακό και πολλούς ακόμα τίτλους. Ήταν το πιο δύσκολο με όσα έχουν συμβεί όλη τη χρονιά και στην ουσία τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Ήταν το πιο δύσκολο. Ήταν μια χρονιά πολύ ιδιαίτερη με πανδημία, με προολυμπιακή προετοιμασία στην Εθνική. Τα κορίτσια να λείπουν 4-5 μήνες, με λιγοστές προπονήσεις, χωρίς καθόλου προετοιμασία, με διακοπή πρωταθλήματος. Μόνο με Ελληνίδες παίχτριες, οι οποίες οι περισσότερες ήταν η πρώτη τους φορά που βρεθήκαν σε τέτοιο τουρνουά. Όλα αυτά το κάνει να είναι το πιο δύσκολο αλλά και το πιο γλυκό κύπελο που έχουμε κερδίσει. Το δύσκολο ήταν ο δρόμος προς το τελικό ή ο τελικός? Νομίζω ότι το κάθε παιχνίδι ήταν ξεχωριστό. Δηλαδή, ο ημιτελικός ήταν πολύ δύσκολο από την πλευρά που είχες να αντιμετωπίσεις ίσως την καλύτερη ομάδα του τουρνουά, το φαβορί του τουρνουά, μέσα στην έδρα της. Ο τελικός ήταν πιο δύσκολος όσον αφορά το ψυχολογικό κομμάτι, γιατί από εκεί που ήμασταν ένα outsider, βρεθήκαμε να αποκλείσουμε την ΟΥΠΕΣ και βρεθήκαμε εμείς στο ρόλο του φαβορί. Αυτό μας γέμισε άγχος, είχαμε νευρικότητα στο παιχνίδι. Όπως είδατε, παίξαμε περισσότερο με την ψυχή μας παρά με το μυαλό μας και γι' αυτό το σκορ ήταν τόσο χαμηλό. Είχαμε πάρα πολύ καλή αμυντική προσήλωση. Κερδίσαμε το παιχνίδι λόγω της πολύ καλής αμυντικής λειτουργίας που είχαμε, ιδιαίτερα στο τελευταίο 8 λεπτό. Υπάρχουν άτομα που θέλετε να αφιερώσετε ή στον κόσμο, δεν ξέρω, πού αφιερώνετε αυτό το τρόπο, έτσι πώς ήρθε? Είναι τόσοι πολλοί αυτοί που μας βοήθησαν από τη δική τους πλευρά και θα αδικήσω σίγουρα κόσμο. Θα ήθελα να πω ένα ευχαριστώ καταρχήν στον κύριο Μαρινάκη για τη μετάδοση του παιχνιδιού, γιατί θα ήταν πολύ κρίμα όλο αυτό να μην το δει ούτε οι δικοί μας άνθρωποι, ούτε ο κόσμος εδώ, την προσπάθεια που κάναν τα κορίτσια. Και μας γέμισε ειλικρινά, ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ, τα μάθαμε ότι θα μεταδοθεί το παιχνίδι. Τον πρόεδρό μας, τον κύριο Κουντούρη, που μας δήλωσε παρά τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει ο ερασιτέχνης από την αρχή της χρονιάς στην Ευρώπη και μας έδωσε το δικαίωμα να παίξουμε στο Final Four και να κερδίσουμε το κύπελλο. Και φυσικά αυτό που θέλω να ευχαριστήσω πιο πολύ από όλους είναι στον ανώνυμο Ολυμπιακό φιλάθλο που με το υστέρημά του, με το οτιδήποτε, ό,τι μπορεί, βοηθάει τα αρεστικά τμήματα και σε μια, καταλαβαίνω πόσο δύσκολες είναι οι χρονιές και οι καταστάσεις που περνάμε, η αγάπη για τον Ολυμπιακό είναι τέτοια που έστω από το υστέρημά τους βοηθάνε όλα αυτά τα παιδιά να έχουν αυτές τις επιτυχίες. Coach, το καλοκαίρι, όταν ξεκίνησε να χτίζεται η ομάδα, εκτός από το ελληνικό στοιχείο που είπατε τώρα, μπήκαν και πάρα πολύ μικρές αθλήτριες μέσα στην ομάδα. Αν μπορούμε να πούμε ότι τα καλύτερα έρχονται, τι καλύτερο από αυτό που έγινε τώρα, τι έχετε να πείτε για το μέλλον? Είμαι σίγουρος ότι τα επόμενα χρόνια, γιατί ξέρω ότι έρχονται καλύτερες καταστάσεις στον Ολυμπιακό και στον ελληνικό αθλητισμό, τα επόμενα χρόνια ο Ολυμπιακός θα φτάσει σε νούμερα κυπέλλου πρωταθλητριών που δεν τα πιστεύετε. Θα το δείτε ότι θα φτάσουμε να κερδίζουμε ένα κάθε δύο χρόνια και θα είμαστε συνέχεια στους τελικούς όπως είμαστε τώρα. Απλά δώστε λίγο πίστοση χρόνου, γιατί τα θαύματα δεν γίνονται κάθε μέρα. Αυτά τα παιδιά, τα περισσότερα σας είπα, δεν έχουν ξαναπαίξει σε τέτοιο τουρνουά. Είναι μικρά ταλαντούχα, θα έχουν μεταπτώσει την απόδοσή τους. Θέλουν βοήθεια, θέλουν διαχείριση. Όλα θα πάνε καλά στο μέλλον, θα το δείτε. Έχοντας κατακτήσει όλους τους τίτλους που έχει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη από το 2014 και μετά, και με ένα μεγάλο μειονέκτημα, ο Ολυμπιακός δεν είχε δικό του κολυμβητήριο. Θεωρείς ότι έχει φτάσει η ώρα να γίνει αυτό, ώστε ο Ολυμπιακός, το έχει πει πολλές φορές, να μπορέσει να είναι διαρκώς πρωταγωνιστής στην Ευρώπη και να είναι στην πρώτη γραμμή? Παιδιά, κάθε φορά που ερχόμαστε και συζητάμε το ίδιο πράγμα, τόσα χρόνια, 10 χρόνια, ας πούμε, μιλάμε για το κολυμβητήριο του Ολυμπιακού. Ειλικρινά, έχει κουράσει όλο αυτό εδώ πέρα. Σαν να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα γίνει κολυμβητήριο στον Ολυμπιακό. Να σας το πω έτσι ομά. Και ας γίνω και κακός. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει κολυμβητήριο στον Ολυμπιακό. Το εκμεταλλεύεται ο καθένας. Κάθε φορά λένε για το κολυμβητήριο του Ολυμπιακού. Από το 2014 που είπες, που ήρθαμε εδώ στο αεροδρόμιο με το Len Trophy, μας είπαν ότι το επόμενο project είναι το κολυμβητήριο του Ολυμπιακού. Μακάρι να βγω ψεύτης, γιατί ένα κολυμβητήριο θα αλλάξει το ρούν της ιστορίας για το σύλλογο αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.